Φίλοι και φίλες του Περιαστρολογίας, καλώς ορίσατε στις αιτήσεις αστροπροβλέψεις. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς θα είναι το 2018 για το ζώδιο του καρκίνου. Ας δούμε πού θα έχετε φέτος καλή τύχη ή που μπορείτε να κάνετε επεκτάσεις. Το 2018 θα είναι μια καλή χρονιά για ερωτικά ζητήματα και θέματα που αφορούν σχέσεις και συνεργασίες. Δεν αποκλείεται φέτος να δημιουργήσετε μια καινούργια σχέση ή να ξεκινήσετε μια καινούργια επαγγελματική συνεργασία. Την ίδια στιγμή που παράλληλα βάζετε τέλος σε παλαιότερες προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις. Μάλιστα, μπορεί να είναι η χρονιά που μπορεί να αποκτήσετε ένα παιδί ή να κάνετε τον γάμο σας ή να κάνετε εκείνο το επαγγελματικό άνοιγμα που πάντα θέλατε. Μέσα από μια σειρά έντονων και διαπλαστικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στη ζωή σας, αναγεννάστε και εκπλήσεστε ακόμη και οι ίδιοι με το νέο σας τον εαυτό. Από τις 8 Νοεμβρίου και μετά, ετοιμαστείτε να ασχοληθείτε με τα εργασιακά σας τα οποία θα έχουν εύνοια. Από την 1η του χρόνου και μέχρι την 8η Μαρτίου θα πρέπει να βρείτε τρόπο να αντιμετωπίσετε κάθε φοβία που έχετε, κυρίως τις προσωπικές. Σε προσωπικό επίπεδο, τη χρονιά αυτή, η αγάπη, η φροντίδα και η στοργή σας προσφέρεται απλόχερα από τα πιο οικεία και αγαπημένα σας πρόσωπα. Επιπλέον, αυτή τη χρονιά, η φιλανθρωπία σας, που αποτελεί γονιδιακή εγγραφή του χαρακτήρα σας, θέλει να εκφραστεί έτι περισσότερο και εσείς συνεισφέρετε με ό,τι δυνάμεις και ευκαιρίες έχετε στον συνάνθρωπό σας. Οικονομικά ταλανίζεστε ελαφρώς, καθώς αποδεικνύεστε υπερβολικά γενναιόδοροι με κάποιους ενώ δεν θα πρέπει. Επίσης, οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στον γάμο ή την σχέση σας δεν θα πρέπει να σας προβληματίσουν ή να σας ανησυχήσουν, καθώς δεν είναι τίποτα άλλο παρά ευκαιρίες για να βγάλετε από το τέλμα και την αδράνεια την σχέση σας ή να την εξελίξετε σε ανώτερο και βαθύτερο επίπεδο. Παράλληλα, σε σεξουαλικό επίπεδο παρουσιάζονται πολλές και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για νέες κατακτήσεις και νέα παιδεία να εκφράσετε την ήδη αυξημένη εκφύσεως λίμπιντό σας. Από τις 10 Μαρτίου και μέχρι τις 10 Ιουλίου θα δείξετε ένα πιο ευαίσθητο πρόσωπο. Κύριο μέλημά σας θα είναι η προστασία των αγαπημένων σας. Σε εκείνους θα δείξετε όλη σας την αγάπη και θα κάνετε τα πάντα προκειμένου να μην στερηθούν κάτι. Ακόμη και αν δεν έχετε τον δυνατό έρωτα στις ζωές σας, θα έχετε πάντα ανθρώπους που στέκονται πλάι σας. Δείξτε όμως ιδιαίτερη προσοχή στην ψυχολογία σας, διότι είναι εποχή που ανασύρονται από τα άδυτα του ψυχισμού σας κρυμμένες πληγές. Βρείτε τις δυνάμεις σας, αντλήσατε κουράγιο και ψυχραιμία από κάθε πηγή και παλέψτε για να μείνετε προστατευμένοι από τη θλίψη. Από τις 12 Ιουλίου και μέχρι τις 11 Νοεμβρίου θα είστε εσείς και όλος ο κόσμος απέναντί σας. Βρείτε μέσα σας τις πιο σταθερές και αληθινές αξίες της ζωής σας, κάντε τις ασπίδα και αντιμετωπίστε ό,τι έρχεται. Προσπαθήστε να απομακρυνθείτε από επιτίδιους που αποζητούν μόνο να εκμεταλλευτούν την καλή σας καρδιά. Από τις 11 Νοεμβρίου και μέχρι το τέλος του χρόνου ξεκινάει μία περίοδος όπου τα εργασιακά σας θέματα θα βρίσκονται στο ζενίθ της άνθησης. Προσοχή όμως, μην γίνει το ταξίδι αυτό προς την επιτυχία μία ικάρια πτήση και κατακριμνιστείτε στον αδύρ, επειδή μέσα στη ζάλη της επιτυχίας είναι εύκολο να ξεχάσετε ό,τι σας δίδαξε με πόνο και κόπο το 2017. Ας δούμε αν το 2018 θα είναι έτος περιορισμών ή όχι. Το 2017 χαρακτηρίστηκε από την ανάγκη να γίνεται πιο σοβαρή και μετρημένη, κυρίως σε εργασιακά ζητήματα. Φέτος όμως το σύμπαν αλλάζει τις προτεραιότητές σας και σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε σημαντικά ανοίγματα σε σχέσεις ή συνεργασίες με γνώμονα πάντα τη σοφροσύνη. Μέχρι την 1η Απριλίου θα σας ζητηθεί να δείξετε ότι έχετε την ικανότητα και τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες που θα διατηρήσουν την κανονικότητα και την τάξη της ζωής σας. Λίγο το ότι δεν δείξατε την απαιτούμενη αποφασιστικότητα όταν έπρεπε. Λίγο οι μικρές ή οι μεγάλες αποτυχίες στον τομέα των προσωπικών σχέσεων σας κατέστησαν καχύποπτους απέναντι στους ανθρώπους. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο, αλλά θα πρέπει να περιμένετε το διάστημα μεταξύ 20 Απριλίου και 7 Σεπτεμβρίου για να δείτε ουσιαστική διαφορά. Το διάστημα μεταξύ 20 Απριλίου και 7 Σεπτεμβρίου θα θελήσετε να αποτινάξετε κάθε περιοριστικό ζυγό που σας επιβάλλουν οι γύρω σας. Η επανάσταση όμως δεν είναι στο αίμα σας, οπότε για καλή σας τύχη, η αντίθεσή σας αυτή με τους περιορισμούς θα γίνει σταθερά και ήσυχα.
Η αυτοκυριαρχία θα είναι το χαρακτηριστικό σας γνώρισμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα περιορίσετε τα αρνητικά σας συναισθήματα. Από τις 7 Σεπτεμβρίου και μέχρι το τέλος του χρόνου, η εξαιρετική δύναμη που σας διακρίνει θα βγει στην επιφάνεια και πλέον δεν θα υπάρχει κάτι που να εμποδίζει τις φιλοδοξίες σας. Η σοφία που πηγάζει από τα προσεκτικά βήματα που κάνατε θα σας δώσει το πράσινο φως στο παιχνίδι της κατάκτησης ονείρων και στόχων. Για να δούμε αν το 2018 θα είναι έτος ανατροπών και αν υπάρχουν, πού θα είναι αυτές. Φέτος είναι η χρονιά εκείνη που κινείστε στο δίπολο φιλοδοξίες, ανατροπές. Ζείτε τη χαρά της εκπλήρωσης στόχων αλλά και την συνεχιζόμενη έκπληξη από τις ανατροπές της ζωής σας. Αυτό σας αναγκάζει να αλλάζετε και να προσαρμόζεστε. Το 2018 ξεκινάμε εσάς να παλεύετε με ανατρεπτικές καταστάσεις στον επαγγελματικό και τον προσωπικό τομέα της ζωής σας, οι οποίες όμως δεν βρίσκονται στο πεδίο ελέγχου σας. Μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου θα προσπαθείτε να διατηρήσετε τις σταθερές σας και ό,τι έχετε κατακτήσει και κερδίσει μέχρι τώρα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Από τις 30 Μαρτίου και μέχρι τις 7 Αυγούστου συνειδητοποιείτε πως ό,τι χάθηκε δεν μπορεί να ανακτηθεί. Όμως, ως γνήσιοι μαχητές, ειδικά στα πιο δύσκολα και εκεί που νιώθετε ότι ο κλοιός σφίγγει γύρω σας, εσείς ξεφεύγετε και κάνετε μια νέα αρχή. Από τις 9 Αυγούστου και μέχρι τις 6 Νοεμβρίου θα διαπιστώσετε ότι η τύχη είναι με το μέρος σας, κυρίως στο θέμα των σχέσεων. Και πλέον όλα είναι ευνοϊκότερα αφού νιώθετε σιγουριά για αυτό που είστε. Με την τύχη σύμμαχό σας θα διορθώσετε παρελθόντα λάθη ή παραλήψεις, κυρίως από τις 6 Νοεμβρίου και μέχρι το τέλος του χρόνου. Αν δείξετε αποφασιστικότητα στο να βρείτε την έξοδο από τον λαβύρινθο, ο μύθος της Αριάδνης θα σας αποκαλύψει μια σημαντική προσωπική σχέση ή συνεργασία. Ένας γάμος σας περιμένει κάπου εκεί στην άκρη του. Και περνάμε να δούμε αν το 2018 θα είναι έτος εμπνεύσεων ή ψευδεστήσεων. Έχετε καταλάβει ήδη πως εδώ και καιρό μάλλον περιφέρεστε, έχοντας χάσει πρόπολου την πορεία σας. Έχετε μοιραστεί σε τόσα σημεία που για αλλού ξεκινήσατε, αλλού βρίσκεστε και αλλού πάτε. Όμως, η ζωή σας αρχίζει από την 1η του χρόνου και μέχρι 16 Ιουνίου να έχει θετικότερες αποχρώσεις. Το κακό είναι πως είτε από φόβο δεν προχωράτε, είτε πάλι από φόβο βιάζεστε. Ευτυχώς που από τις 5 Απριλίου και μέχρι τις 16 Ιουνίου θα αναγνωρίσετε ότι μόνο η σύνεση και η αρμονία προσφέρουν το κλειδί για την επίτευξη των στόχων σας. Από τις 18 Ιουνίου και μέχρι τις 25 Νοεμβρίου χρειάζεται να αποβάλλετε την παρόρμηση που σας διακρίνει όταν αποφασίζετε να πράξετε. Τι και αν το σύμπαν σας φωνάζει να βιαστείτε, εσείς να το απαντάτε με σταθερές και αργές κινήσεις. Η παρόρμηση και η βιασύνη μόνο προβλήματα θα σας δημιουργήσουν, ακόμη και νομικής φύσεως. Από τις 27 Νοεμβρίου και μέχρι το τέλος του χρόνου, συγχαρείτε τους εαυτούς σας για την ψυχραιμία που δείξατε. Με υπεύθυνη στάση και διάθεση για δουλειά στην αντιμετώπιση των φόβων σας, οδηγήστε ξανά στο σωστό μονοπάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα, αλλά μέσα από αγώνες κτίζετε την προσωπικότητά σας και το μέλλον της ζωής σας. Το σίγουρο θα είναι πως μπορείτε να ονειρευτείτε ξανά. Για να δούμε αν το 2018 θα είναι ένα έτος κρίσης ή αλλαγών. Η ζωή σας αλλάζει και το αντιλαμβάνεστε, κυρίως στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Η μόνιμη όμως γκρίνια και η απογοήτευση δεν σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε τα δύσκολα και σίγουρα δεν σας βοηθούν να προσαρμοστείτε σε ό,τι νέο έρχεται ή έχει ήδη δημιουργηθεί. Τολμήστε τη μεταμόρφωση, μην φοβηθείτε την αλλαγή και προς Θεού σκεφτείτε 2 και 3 φορές ό,τι αρθρώνετε ως φράση. Και αν δεν το αντιλαμβάνεστε μόνοι σας, το σύμπαν έχει περίεργους τρόπους για να σας διδάξει ότι υπάρχουν καταστάσεις και γεγονότα που δεν ελέγχετε και πως για κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν δεν θα σας ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη σας. Σύντομα λοιπόν, εκούσια ή ακούσια, αλλάζετε οριστικά και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σας με έμφαση στον ερωτικό. Ευτυχώς που μεταξύ 21 Απριλίου και 1 Οκτωβρίου οι καταστάσεις σας δίνουν λίγο χρόνο και χώρο ίσα-ίσα για να καταλάβετε ότι πρέπει να κουραστείτε και να εργαστείτε πολύ εάν θέλετε να νιώθετε καλά με τους ανθρώπους. Από τις 3 Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του χρόνου η τύχη σας ευνοεί με τέτοιο τρόπο
ώστε βρίσκετε και πάλι την δυναμικότητά σας, την αυτοπεποίθησή σας και το θάρρος σας. Ας δούμε πώς θα είναι οι μήνες του 2018. Τον Ιανουάριο θα ασχοληθείτε με τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Μία παλαιά προσωπική ή επαγγελματική σχέση τερματίζει. Μία νέα όμως σας χτύπα την πόρτα. Αν είστε μόνοι ή μόνες, χαλαρώστε και εμπιστευτείτε και πάλι τους ανθρώπους. Ό,τι και αν συμβεί, ένα είναι το σίγουρο, πως αυτή η σχέση που έχετε ή θα έχετε θα αποδειχθεί σχέση ζωής. Τον Φεβρουάριο το παρελθόν έρχεται να σας στοιχειώσει για ακόμη μία φορά. Ο έρωτας για ένα άτομο με το οποίο είχατε χωρίσει εδώ και καιρό αναζωπυρώνεται με όχι ιδιαίτερη κατάληξη για εσάς. Πρέπει επιτέλους να βάλετε μία τελεία και να μην αφήσετε να διαιωνίζονται οι καταστάσεις που ξέρετε ότι σας πληγώνουν. Τον Μάρτιο πραγματικά τα βέλη του έρωτα σας ξεμυαλίζουν. Τα δυνατά συναισθήματα σας βάζουν σε έναν κόσμο ρομαντικό και το πάθος σας κυριεύει ταυτόχρονα. Επειδή όμως έχετε καεί στο παρελθόν, προσπαθήστε να το ζήσετε προστατεύοντας τον εαυτό σας. Ο Απρίλιος ήταν ένας περίεργος μήνας για εσάς, αλλά ιδιαιτέρως σημαντικός. Ο γάμος, η σχέση, οι συνεργασίες σας θα περάσουν σημαντική κρίση και ίσως διαλυθούν. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα πατώματα θα μάθαιναν κάθε εκατόστο του κορμιού σας, κλαίγοντας τη μοίρα σας. Ευτυχώς που τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Απελευθερωμένοι και απελευθερωμένες από τα δεσμά ανθρώπων και καταστάσεων που σας εκμεταλλευόντουσαν, θα μπορέσετε επιτέλους να κάνετε αυτό που θέλατε. Κυρίως, να ζήσετε τις ζωές σας όπως τις θέλετε εσείς. Τον Μάιο θα βρεθείτε σε ένα σημαντικό ερωτικό δίλημα. Φαίνεται πως είτε ένας έρωτας από το παρελθόν που επιστρέφει, είτε η ερωτική σχέση που έχετε τώρα είναι προβληματικά. Μην πανικοβληθείτε. Αυτό που χρειάζεται είναι να πάρετε τον χρόνο σας και να αποφασίσετε τι είναι το καλύτερο για εσάς στον χρόνο που θα ορίσετε εσείς. Τον Ιούνιο θα πρέπει να προσέξετε επιτίδιους που σας πωλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Όλα αυτά τα άτομα δεν θα είναι εύκολο να τα αναγνωρίσετε, αλλά μόλις το κάνετε, θα μάθουν τι σημαίνει θυμωμένος καρκίνος. Δεν αποκλείεται μάλιστα να χωρίσετε αν ανακαλύψετε ότι σας κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη σας. Τον Ιούλιο ο έρωτας επιστρέφει στις ζωές σας. Προσοχή, κρατήστε το παρελθόν και τους αρνητικούς ανθρώπους μακριά σας. Αφήστε να έλθουν κοντά σας άτομα που πραγματικά δείχνουν ότι μπορούν να σας φροντίσουν. Ο Αύγουστος θα είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας για τα οικονομικά σας. Αν θέλετε το καλό σας, φροντίστε να μην ακούσετε τη συμβουλή κανενός εντός εισαγωγικών ειδικού. Αν το ένστικτό σας λέει να ακολουθήσετε έναν συγκεκριμένο δρόμο, αυτό να κάνετε. Ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας μήνας όπου τα ψέματα τελειώνουν. Αν θέλουν να συνεργαστούν μαζί σας, θα πρέπει να κάνουν αυτό που θέλετε εσείς. Αν θέλουν σχέση, θα πρέπει να αποδείξουν εμπράκτως ότι το εννοούν. Αν είναι σοβαροί και σοβαρές οι σύντροφοι μαζί σας, ας το αποδείξουν με ένα ωραίο μονόπετρο ή με μια αγγελία γάμου ακόμα καλύτερα. Αν είστε ήδη παντρεμένοι, επιτέλους ας κάνουν μια φορά αυτό που λέτε εσείς. Ο Οκτώβριος ήταν ένας περίεργος μήνας. Για χάρη του παρελθόντος μπορεί να χωρίσετε το άτομο που έχετε δίπλα σας. Επίσης, για να έχει η οικογένειά σας τη φροντίδα που της αξίζει, μπορεί να χρεωθείτε πολύ άσχημα και ίσως στους λάθος ανθρώπους. Ο Νοέμβριος πραγματικά σας βρίσκει να μην ασχολείστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον έρωτα. Ο κόσμος να χαλάει δίπλα σας, εσείς εκεί, κολλημένοι και κολλημένες, επάνω στο άτομο του ενδιαφέροντός σας. Ο Δεκέμβριος θα έχει πολλές ευκαιρίες για εργασία. Προσέξτε, μην περιμένετε ότι επειδή σας είδαν να σας δώσουν αμέσως τη θέση διευθυντού. Η σκληρή εργασία, ακόμη και σε επαγγέλματα που δεν θα καταπιανόσασταν ποτέ, θα σας βοηθήσει να γίνετε ανεξάρτητοι και ανεξάρτητες. Από όλους εμάς, τους συντελεστές του Περιαστρολογίας, σας ευχόμαστε να έχετε ένα ευτυχισμένο 2018 γεμάτο υγεία, αγάπη και ευτυχία.